Στην εξόντωση του μέσου επαγγελματία δικηγόρου οδηγεί το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αν αυτό εφαρμοστεί, επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης. Για το λόγο αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος ομόφωνα αποφάσισε αποχή διαρκείας των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, ενώ την Πέμπτη θα συμμετάσχουν και στην πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα. Θέλω να τονίσω ότι με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους δικηγόρους προκύπτουν τεράστιες επιβαρύσεις, οι οποίες πλήττουν ειδικά τους νέους δικηγόρους που είναι κάτω από την πενταετία, αλλά και όλους εκείνους που έχουν μέσο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ. Επίσης, οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος θα υποχρεώνονται εφ' εξής να πληρώνουν 586 ευρώ το μήνα. Είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας, είναι πράγματα εκτός λογικής, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δεχτεί το δικηγορικό σώμα. Αντίστοιχα πλήγματα έχουν δεχθεί όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν είμαστε μόνο εμείς οι δικηγόροι. Με αφορμή το νομοσχέδιο αυτό για το ασφαλιστικό, συνήλθε σήμερα έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και αποφάσισε ομόφωνα αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τα καθήκοντά τους. Η αποχή αυτή θα είναι διαρκείας. Αναμένεται συγκέντρωση στην Αθήνα, θα μεταβούμε οι δικηγόροι σε μια πορεία σε ένα συλλαλητήριο, σε μια πανδικηγορική πορεία, η οποία θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται. Θα βάλουμε και σχετικό πούλμαν από την Καλαμάτα που θα μεταφέρει τους αδέλφους δικηγόρους. Ταυτόχρονα προβλέπεται σύγκληση ολομέλεια την Πέμπτη, αλλά με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής στο Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας, η απόφαση ολομέλεια, σας διαβεβαιώ από τώρα, θα είναι αποχή διαρκείας. Ταυτόχρονα ο Δικηγορικός Σύλλογος θα έρθει σε σημερινή επικοινωνία και σε άμεση επικοινωνία με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες του τόπου μας. Θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους γιατρούς, με τους μηχανικούς, με τους δικαστικούς επιμελητές και όλους τους άλλους επαγγελματίες οι οποίοι θίγονται από αυτό το ασφαλιστικό. Θα προχωρήσουμε σε μια κοινή συνέντευξη τύπου και ενδεχομένως θα διοργανώσουμε και μια πορεία διαμαρτυρίας εδώ στην Καλαμάτα. Ταυτόχρονα, στα αιτήματα της αποχής μας που έχει βάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας είναι η άμεση αναστολή τουλάχιστον κατά εξάμηνο του κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπως και επίσης να προβεί η πολιτεία σε μείωση των αμοιβών των δικαστικών επιμελητών. Θέλω να γνωρίζω στους συμπολίτες μας ότι εφ' εξής, οποιαδήποτε επίδοση στην Καλαμάτα, μέσα στην Καλαμάτα, κοστίζει πλέον το 40 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα έξοδα για τους διαδίκους, για τους δικηγόρους είναι υπέρμετρα και ο σκοπός, φαντάζομαι, της πολιτείας είναι να μην πηγαίνουν οι πολίτες στα δικαστήρια. Τα πράγματα έχουν μια άσχημη εξέλιξη. Ελπίζω κάποια στιγμή η πολιτεία να καταλάβει το λάθος δρόμο που κινείται και να κάνει πίσω. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας ξεκίνησε τις 2 ώρες προειδοποιητικές διακοπές συνεδριάσεων ακροατηρίων και όλων των εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες. Ξεκινήσαμε τις 2 ώρες τάσης από σήμερα, 11/1/2016 έως και 15/1/2016. 9 με 11 το πρωί δεν ξεκινάμε ακροατήρια, ξεκινάμε κατευθείαν στις 11 το πρωί τα ακροατήρια. Δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο από τις 9 έως τις 11, είμαστε στο χώρο των γραφείων μας, απλά απέχουμε από τις εργασίες μας. Στόχος η ανάδειξη όλων των προβλημάτων του κλάδου. Αυτό είναι για να αναδείξουμε πέρα από τα οικονομικά και τα θεσμικά προβλήματα που έχουμε, τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον κλάδο μας από την ψήφιση των μνημονιακών νόμων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας, με τον οποίο αυξάνεται υπερβολικά ο όγκος εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός εργαζομένων στο δικαστικό κλάδο. Και ήδη έχουμε πάρα πολλές κενές θέσεις σε όλα τα τμήματα του πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, εισαγγελίας και λοιπά.